μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργίας, ζήμωσης με τους κατοίκους και συμμετέχοντες των εργαστηρίων, καταλήξαμε σε ένα έργο που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, που βρίσκεται στην πλατεία της Αγίας Μαρκέλας, στο Συνοικισμό. Η Urban Act υλοποίησε ένα painting installation στην πόλη της Ελευσίνας, στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας, βασισμένο σε ένα concept διπόλου. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αντίστροφα, δηλαδή αντί αυτό που είναι πολύ γνωστό για την Ελευσίνα με τους αρχαίους μύθους, το άλλο σημαντικό στοιχείο της, το βιομηχανικό τοπίο, ιδιαίτερα αυτό που φαίνεται από το παραλιακό μέτωπο με τις φλόγες, τις καμινάδες και τις βιομηχανικές εικόνες. Βρισκόμαστε στον χώρο του Ελαιοργείου, στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Έχω αναλάβει την εικαστική έκθεση πίσω από το θέατρο. Καθόλου τυχαίο ο τίτλος της έκθεσης πίσω από το θέατρο, ότι πραγματικά βρισκόμαστε πίσω από το θέατρο και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ça c'est notre première en Grèce et je suis aussi très très content à savoir que dans ces temps difficiles on peut faire de spectacles, on peut jouer, on peut se réjouir de ces moments de collectivité, de ces fêtes que le théâtre nous représente. Oma représente pour nous l'idée des origines, non seulement de la danse, mais aussi du théâtre. Et on sait que ça a commencé ici, en Grèce. Je suis invitée par Eleusis 23, la capitale européenne de la culture, pour créer une pièce in situ, contextuelle, par rapport à cette ville, qui a un passé riche, puisque c'est à la fois une ville avec une grande histoire archéologique, puisque c'est un site de procession importante, des mystères, les fameux mystères d'Eleusis. Το project ξεκίνησε, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project που κάνουμε σε συνεργασία με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία με 15 νέους χορογράφους να γνωρίζουμε την πόλη, να γνωρίζουμε τους κατοίκους της, διάφορες συλλογικότητες, να ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς, με σκοπό να συνεχίσουμε για τα επόμενα 2 χρόνια ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που θα οδηγήσει, ελπίζουμε, σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, νέο και ελπιδοφόρο. Η ιδέα αυτού του project ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, ήρθα πρώτη φορά στην Ελευσίνα, για να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε 2 τόπους. Δηλαδή πώς η Ελευσίνα σαν πόλη που βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από την Αθήνα και το μέρος στο οποίο δουλεύω και εργάζομαι, το Μπανιού και το Ζουνιβιλιέ, 2 προαστιακές πόλεις, μπορούν να μας δώσουν νέες πληροφορίες, νέους χώρους έρευνας και δημιουργίας. Il y a la parole, la langue. Mais il y a la parole par le comportement, voilà. Il y a la parole par des objets qui parlent. Un animal ne parle pas, mais il parle. L'architecture parle, elle exprime quelque chose. D'accord.
Donc il va y avoir ce soir la projection du film L'Ange dans un endroit extraordinaire et merveilleux. Ce n'est pas souvent que le film est projeté comme ça à l'extérieur. Donc je remercie beaucoup de nous avoir invités, Michel et moi. Michel a composé la musique du film. C'est un film, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Donc j'étais responsable de tout ce qu'on entend, y compris les bruitages, tout ce qui est bruit, musique et bruit. J'ai tout fait dans mon studio.